Θα παίξουμε το 5 second challenge. Τι είναι αυτό, εξήγησε λίγο. Κοίταξε τώρα, θα μας λέει εδώ πέρα. Εδώ έχω αυτή. Γιατί είναι και λίγο ώρα, σε βλέπω στο YouTube. Εδώ είναι. Όπα, αυτό είναι η απάντησή μου στα προβλήματά σου. Πολύ ωραία, με τις υγείες σας. Τα βρήκανε. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που θα. Έχω εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Άκου, μόνη της. Και θέλουμε παγκόσμια ειρήνη. Κοίταξε, θα μας λέει τώρα η Ματίνα, η Βάνια, συγγνώμη. Σοκαρίστηκε, δεν κατάλαβε ούτε αυτό. Η μπούκλα έχει ανοίξει αρκετά για να παίξω. Ναι, ναι, όχι, είσαι έτοιμος. Ωραία. Για τηλεόραση κάνουμε. Ας μην ξεχνιόμαστε. Μου βγάλεστε την παρουσιάστρια από μέσα μου. Αυτό που θέλω να πάμε για τα φώτα μου είναι εντάξει το κορίτσι. Λοιπόν, θα μας λέει μια κατηγορία και θα πρέπει να βρίσκουμε 3 ή 5. 5. 3. Διευκρινίστε μου αν είναι στημένο και αν ο Νίκος ξέρει τις απαντήσεις. Όχι, όχι. Εσύ, το κοινό πιστεύω. Να βγάλω το μικρό. Να βγάλω. Όχι. Αν είναι στημένο θα γίνει χαμός. Καθόλου ανταγωνιστική, το είδαμε, έτσι ωραία. Όχι, θα μπορούσε να πει δεν πειράζει, το κάνουμε για να περάσει η ώρα λίγο τη διασκεδαστική εκπομπή σου, Νικόλα. Όχι, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα ψέματα εγώ. Τρελάθηκε. Λοιπόν, ωραία. Γιατί εδώ παίζουμε, Νίκο, είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε. Τα ματάκια και τα χυλάκια τελείωσαν στο παιχνίδι. Όπω τέρα! Τέρα με τις ουρές είναι, υπάρχει! Εντάξει, Νίκο. Πώς γλυκούλα. Ας παίξουμε. Λοιπόν, παίζουμε ταυτόχρονα και οι δύο. Όχι, πρώτα η Ράνια και μετά. Πρώτα η Ράνια. Γιατί για να ετοιμαστεί. Όχι, ρε παιδί, ανάλογα με το χρόνο. Έχεις 5 δευτερόλεπτα. Έχεις 5 εσύ και 5 εγώ. Άρα. Πιο μεγάλα τα δικά σου. Τώρα έτσι ακούγεται. Δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πάμε. Φοβάμαι λίγο, εγώ πρόσεχε. Λέει. Εσύ δεν την πληρώσει, γιατί έχω κάνει τον παρουσιαστή. Λοιπόν, πάμε. Ράνια, είσαι έτοιμη. Ναι, πατάω κάτι. Ωραία. Ναι, πατάω κάνει την ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ με τη Ράνια, αρχικά. Με το που κάνει την ερώτηση, πατά αυτό. Όχι, ξεκινάω. Αρχίζει, μιλά ναι. Και με το που τελειώσει, αν βρει και τα τρία, πατά για να δούμε τι χρόνο εξυπηρετεί. Ωραία, ωραία. Ή τίποτα από όλα αυτά που είπα τώρα. Πάμε. Πρώτη ερώτηση. Τρία φαγητά που μαγειρεύει τα παιδιά σου. Παστίτσιο, κοτόπουλο, πατάτε στο φούρνο και φασολάκια. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δύο δεύτερα. Σου μείναν δύο δεύτερα. Εντάξει. Νίκο, τι μαγειρεύω στα παιδιά της. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έλα μια μέρα να μαγειρέψεις. Δεν μαγειρεύω καλά, θα ερχόμανε. Ένα γλυκό να κάνω, μία lemon pie. Αρκεί να φέρεις τα σκυλιά. Τα σκυλιά είναι το θέμα. Και μένουμε και νηστικοί άμα έχουμε ζώα. Αλήθεια. Σε αυτό το σπίτι, ναι. Τους αγαπώ, είναι κολλητοί μου όλοι. Πάμε. Νίκο μου, θέλω να μου πεις τρία επαγγέλματα από πι. Από... παπούτσας, ποινικολόγος Γιάννο και... Θεό. Άστο, άστο. Μα καταρχήν παπούτσας συγγνώμη. Δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό. Τσις. Παπουτσοποιός. Μου έρχονται τόσες πολλές εσύ λέξεις. Εσύ είσαι, Νίκο μου, από... που δεν το ξέρεις. Παρουσιαστής, ρε Νίκο, είσαι. Α, είμαι! Έλα, ρε. Έχω στο μυαλό μου το μοντέλο. Παλαιοντολόγος. Τώρα μας το παίζεις έξι. Ρωτήστε κάτι, όχι τι μαγειρεύει τα παιδιά. Αν βγάζω τα σκυλιά μου, βόλτα να είναι επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Ράνια, είσαι έτοιμη. Εντάξει, και άμα είναι να ρίχνουμε το επίπεδο με λάθος απαντήσεις. Πάμε, Ράνια. Σου έχω το καλό, Ράνια. Λοιπόν, ναι, ναι, θέλω ναι. Να μου πεις. Hit me. Τρία νανουρίσματα. Σ' άρεσε. Νάνι, νάνι το μωρό μου. Τι είναι, κοιμήσου και παρέγγειλα. Έτσι, 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 έτσι. Κι εγώ είμαι ανταγωνιστικός, δεν το είπα. Δεν διευκρινίσαμε, αν θέλετε παραδοσιακά ή αυτά που τους λέω εγώ. Άντε καλέ, ό,τι να είναι. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα και τέτοια. Ναι, ναι, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Άστα αυτά. Τώρα, πάμε, θα το βρω τώρα. Νίκο μου, έλα, πάμε. Θέλω να μου πεις τρία μέρη που έχεις κάνει σεξ. Αυτοκίνητο, κρεβατοκάμαρα, σανσέρ. Εξαιρετικά γρήγορος αυτή την απάντηση. Εξαιρετικά ναι. Γρήγορος και στα τρία σημεία. Μπράβο μου. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Άρα είμαστε 2-2. Τελευταία είναι αυτή. Είναι τελευταία. Δεν ξέρω. 2-2. 2-2. Δύο δεύτερα μου έμειναν. 2-1. 2-2. Αν δεν κερδίσω, δεν ξέρω από εδώ. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, παιδί μου. Κάτσε να βρω ποια θα σου πω τώρα. Θέλω να μου πεις... Τρεις λόγους... Άστινε, τρεις λόγους χωρισμού. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Ναι, πιο μεγάλα λέγε. Διαφορετική εξέλιξη ζωής. Ναι, και τίποτα. Και χάσατε. Και ζήσε τη ζωούλα σου μέχρι να τα πεις. Ναι, γιατί αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντάω σοβαρά. Δεν μπορώ να απαντάω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συγχαρητήρια. Ναι, πείτε του και κάτι πιο εύκολο. Και τρία μέρη που πάνε τα σκυλιά σου όταν θέλουν να κάνουν την ανάγκη τους. Να τα πω! Θα κερδίσω. Πάμε, είμαι. Θέλω να μου πεις. Το ξέρεις, το ξέρεις. Τρεις δημοσιογράφους της εκπομπής.
κομμάτια. Όχι, και επίθετα, και επίθετα, και επίθετα, και επίθετα, και επίθετα. Δεν το πιάνω σωστά. Σε όποια κάμερα και να είσαι και... Και επίθετα. Και επίθετα. Και να σου πω και κάτι, να τους έχεις και μπροστά σου και απλά να τους αποκαλείς. Πολύ δύσκολη ερώτηση, παιδιά. Παιδιά, να σου πω κάτι. Μόνο η Βάσκα είναι εδώ. Οι άλλοι δύο λέξεις δεν είναι εδώ πέρα και λένε. Ούτως άλλως έχασες, δεν είπες επίθετα. Ποιο είναι το επίθετο της Βάσκας? Μανέτα. Εκτός χρόνου. Καλώς είπαμε. Πέρα από αυτό, να σου πω, δεν έχει σημασία. Κέρδισα, μόνο αυτό με νοιάζει αυτή τη στιγμή. Δεν τη τρέχω. Δεν τη τρέχει, λέει. Δεν τη τρέχω, παιδιά, γιατί ζήτησε η κοπέλα ονοματεπώνυμο. Δεν είπε το ονοματάκι σου. Τι κουτάκι ανοίξαμε με τη Ράνια, με το παιχνίδι, Παναγία μου. Πω, πω. Σε προστατεύαμε τόσα χρόνια, αλλά να τώρα. Να παίξουμε κι άλλο. Όχι, όχι, πάμε σαν διαφημίσει. Αν δεν πείτε κέρδισα, ούτε διαφημίσει δεν πέφτω. Είναι πολύ πιθανό να κερδίσεις στο τέλος, γιατί θα έχουμε άλλη μία ερώτηση. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κερδίζω. Είναι, είναι αλήθεια. Ποιος λέει, ποιος... Τι γίνεται... Είναι η σειρά της Ράνιας τώρα. Ράνια. Νίκο. Ουρανία, it's your turn, honey. Λοιπόν, Ράνια μου, είσαι έτοιμη, θέλω να μου πεις. Ναι, κοιτάξτε, να διευκρινίσω κάτι. Αν θέλετε να αναλύσω πάλι κάποιο μείζον κοινωνικό ζήτημα... Όχι, όχι, είναι απλό αυτό. Μη μου δίνετε 5 δευτερόλεπτα. Όχι, όχι, είναι απλό. Πού πήγε? Από εδώ. Λοιπόν, ρωτήστε κάτι να χάσει, να πούμε καλό απόγευμα, γιατί περιμένει και η Έλλη Στάιν να πει δελτίο. Όχι, αν, έχει έρθει από νωρίς η γυναίκα. Αν δεν κερδίσω, δεν το βλέπω το δελτίο σήμερα. Ω, Παναγία. Εδώ μας βλέπω να παίζουμε μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, έτσι. Καλό Πάσχα από τη Ράνια Θρασκιά, παιδιά. Εύχεται, εύχεται. Θα σταματήσω από κατάνοιξη. Από κατάνοιξη και μόνο και σεβασμό στο θείο δράμα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω, Ράνια, να μου πεις. Μάλιστα. Τρεις άνδρες παρουσιαστές που θα έκανες μαζί τους εκπομπή. Νίκος Μουτσινάς, ψέματα, Γιώργος Λιάγκας, ό,τι θυμάμαι τώρα, και Γιώργος Λιανός. Δεν ξέρω. Άρα από αυτούς που έχεις κάνει δεν θα ξανά έκανες, καταλάβαμε. Η αλήθεια είναι ότι απλά έψαξα να βρω ονόματα. Ψέματα. Για να μην... Πρώτο να μην δώσω τροφή. Ψή. Οπότε έψαξα ονόματα που δεν έπρεπε να πω. Άκου τώρα, κάνω δεύτερον, το ψή. Δεύτερον, έπρεπε να είμαι μέσα στον χρόνο. Τι να κάνω, αυτά βρήκα, αυτά είπα. Ψέμα, ψέμα. Στα αλήθεια, θα έκανα με τον Αντώνη Κανάκη, αν με ρωτάς. Αλλά... Αλήθεια. Προκάλεσε! Τι να προκαλέσω. Όχι, τον ξέρω τον Αντώνη, όχι. Δεν προκαλώ. Φαντάζεσαι. Διώχνει τους όρους και πάρε τη Ράνια. Θα πω. Να πεις κι εσύ. Τελευταία. Είμαστε ισοπαλία. Για να κλείσει η εκπομπή. Νίκο. Μα τώρα σε πιάνει το τραγούδι, πες γρήγορα. Συγκεντρώσου, θέλω να μου πεις. Είναι το καλό. Τρία πράγματα που κάνεις όταν ξυπνάς. Πλένω τα μούτρα, πλένω τα δόντια μου, πλένω τα πόδια μου. Τα πόδια σου. Ναι. Γεια σου. Τα πλένει με τα πόδια μας τη Βόρεια Ελλάδα. Και σε πήραξε ο Λιανός. Και με πήραξε ο... Ορίστε, μπράβο. Κυρίες και κύριοι! Κέρδισα, πείτε! Το κοινό θα αποφασίσει! Νικήτρια η Ράνια Θρασκιά!